Ας ελπίσουμε ότι κάποτε η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της. Από την Ικαρία, το αγαπημένο μου νησί. Πάντα. Έτσι. Από 5 χρονών μάθαμε να δουλεύουμε εκεί. Δηλαδή, στο ψάρεμα να κρατάμε τη βάρκα ανέπλωρα. Ανέπλωρα δηλαδή πάνω στον καιρό. Ο παππούς με μάθαινε να βαστώ γιατί εκείνος είχε την καθηγητή και ψάρευε. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ μαζί του να πηγαίνω για ψάρεμα. Μετά άρχισαν τα σχολεία, πηγαίνω στην Αθήνα όταν ακόμα είμαι 7 χρονών, 8. Μας πηγαίνει η μητέρα για να συνεχίσουμε το σχολείο γιατί δεν είχαμε πέρα του δημοτικού. Άλλες δυνατότητες και έτσι πήγα στο 5ο Γυμνάσιο Ρένων, Αθηνών. Εκεί πια ένιωσα τον κόσμο πιο άμεσα, ήρθε η κατοχή. Βέβαια, το 5ο Γυμνάσιο Αθηνών στάθηκε ένας μεγάλος σταθμός στην πολιτική μου διαπαιδαγώγηση, δηλαδή απέκτησα κάποια πολιτική παιδεία. Είχα και συμμαθητές και γειτόνους, τα παιδιά του Κύρκου και τον μικρό τον Λεωνίδα και τον μεγαλύτερο τον Κώστα συμμαθητές. Και παλεύαμε εκεί πέρα για την κατοχή εκεί στην περιοχή των Εξαρχείων. Δηλαδή, τα Εξάρχεια ήταν πάντα ένα προζύμι για την Αθήνα. Από εκεί ξεκινούσαμε τις μαθητικές απεργίες. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε απεργία στο 5ο Γυμνάσιο, δεν επιτρέπουμε σε μαθητή άλλο να μπει μέσα εφόσον γινόταν απεργία. Πλακωνόμασταν στο ξύλο με τους άλλους μαθητές. Με την κατοχή επιστρέφω στην Ικαρία, πηγαίνω αντάρτης. Στην Ικαρία πρωτοβήκα αντάρτης του Ελλάς και από εκεί με την ανακατάληψη των νήσων από Γερμανούς και Ιταλούς φεύγουμε οι αντάρτες και πηγαίνουμε στην Τουρκία. Από την Τουρκία κατεβαίνουμε στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο σταθμός ήταν στην Παλαιστίνη.
Από εκεί και πέρα πια είχαμε ξυπνήσει. Ήμασταν παιδιά, μπορεί να ήμουν 16 χρονών. Στα 17 να μεταναστεύομαι και να πηγαίνουμε στη Μέση Ανατολή. Και να ζούμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γάζας στη σημερινή Παλαιστίνη ή της Ράφας παρακάτω στα σύνορα με την Αίγυπτο. Αλλά ζούσαμε πολύ έντονα, ήταν η ανάγκη της επιβίωσης. Δηλαδή βασικά ήμασταν χορτοφάγοι, μαζεύαμε μόνο χόρτα. Γιατί δεν υπήρχε άλλο τίποτα και τα κατσίκια στα βουνά είχαν τελειώσει. Δεν υπήρχε πλέον κάποια πρωτεΐνη, παρά μόνο βραστά χόρτα. Ήμουν ένα αδύνατο παιδάκι, ένα τσιλιφρό, όπως με έλεγε η γιαγιά μου. Όταν δεν έχεις να μασάς, πέφτουν τα δόντια, μεγαλώνουν τρίχες των ποδιών. Ο πατέρας μου ήταν ήδη από το 1927 στην Αμερική και με πήρε. Και όταν πήγα στην Αμερική, συνέχισα τη βιολογία. Είχε τελειώσει δηλαδή πλέον ο πόλεμος και τα GI, όπως λεγόνταν, οι στρατευμένοι Αμερικανοί μπαίναν σαν προνομιούχοι στα πανεπιστήμια, ενώ εμείς οι ξένοι, διότι εμένα με πήρε ο πατέρας μου και φυσικά ήμουν ο ξένος από την Ελλάδα και είχα φύγει από τη Μέση Ανατολή από στρατόπεδο και είχα δώσει εξετάσεις εισαγωγικές για να μπω στο Queen's College. Λοιπόν, ήταν μια προετοιμασία όλη αυτή η περίοδος της κατοχής, αγγλικά, ξεκαθάρισμα, τι επιστήμη θα ακολουθούσα κλπ. Που την είχα προετοιμάσει από τα μικρά μου χρόνια, ακόμα από την Ικαρία, πρωτού πάω στο γυμνάσιο των Αθηνών και τελειώσω το 5ο γυμνάσιο, από την αρχή βέβαια μέχρι το τέλος. Εγώ πήγα το 44 με αρχά 45 και το κυνήγι των μαγισσών άρχισε όταν πια έφτασε ο Τσέρτσιλ στην Αμερική. Ο Τσέρτσιλ έφτασε Φλεβάριο του 46. Φλεβάριο του 46 και τον υπεδέχθη ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Κολόμπια, ο μετέπειτα πρόεδρος της Αμερικής, ο στρατηγός Eisenhower. Ποτέ δεν γράφηκα στην νεολαία του Μεταξά, όσο και αν ήταν υποχρεωτικό. Υπήρχε ένας τρόπος διαφυγής να γίνεις πρόσκοπος. Και έγινα πρόσκοπος. Φυσικά είχα και τον πατέρα από την Αμερική που μας έγραφε να μην μπούμε ποτέ στην νεολαία του Μεταξά. Και ήταν αυτό μια αντίσταση. Μια αντίσταση που κράτησε 5-6 χρόνια, δηλαδή όσο η φοίτηση στο εξαετές γυμνάσιο. Αυτό ήταν μια προετοιμασία και για την Αμερική. Δηλαδή όταν εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο και δεν υπήρχε οργάνωση, άρχισα να βοηθώ μαζί με άλλους Αμερικανούς συντρόφους την οργάνωση των φοιτητών. Και έτσι σιγά σιγά φτιάξαμε την National Student Association, τον Εθνικό Σύνδεσμο της, τον ΗΠΑ. Ακόμα μου στέλνουν προσκλητήρια για κάποιες επετείους κλπ.
ήταν αρκετά δύσκολα, ιδιαίτερα από τον καιρό που ήρθαν οι Τούρκοι στο πανεπιστήμιο μας. Οι Τούρκοι ήταν περίπου 150 καινούργιοι φοιτητές που προσπαθούσαν να μάθουν αγγλικά. Οι περισσότεροι από αυτούς ήξεραν μόνο γερμανικά και τους είχε επιλέξει η κυβέρνηση της Τουρκίας. Οι Τούρκοι οργάνωσαν στο πανεπιστήμιο μας, στο Queen's, δηλαδή, μία μεγάλη έκθεση για την Τουρκία, το 46 ακόμα. Και οι Τούρκοι δηλαδή παρουσίαζαν τότε την Σμύρνη, όλη την Ανατολή για πατρίδα του Ομήρου, ότι ήταν η Τουρκία κλπ. Αυτά βέβαια προκάλεσαν τη δική μου αντίδραση, γιατί είχα περάσει από την Τουρκία, ήξερα τι εστί Τουρκία, ήξερα τι ήταν, τι έγινόταν στη διάρκεια της κατοχής κατά της Ελλάδας, ότι οι Τούρκοι πάντα ήταν γερμανόφιλοι, πάντα με τον Χίτλερ, και ουδέποτε συμπαθούσαν, γι' αυτό και πλακωθήκαμε στο ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Αλλά είχαμε τους Ιρλανδούς ιδιαίτερα που πολεμούσαν μαζί μας, δηλαδή με τις ελληνικής καταγωγής φοιτητές, ενάντια στις επιδράσεις της τουρκικής προπαγάνδας να αναστρέψει το ρεύμα υπέρ της Ελλάδος. Και έτσι έφτιαξα 2-3 λέσια στο Icarus Club στο Queens, που συνεχίζει ακόμα μέχρι σήμερα, συνεχίζει την ζωή του πάνω στο campus του Queens College. Φτιάξαμε το AYD, American Youth for Democracy, και από εκεί πραγματικά μας προσήλκησαν και μέσα στο κόμμα των ΗΠΑ. Δηλαδή εγώ έκανα ένα διάστημα και γραμματέας του κόμματος στο campus του Queens. Γι' αυτό και παλεύαμε να ξυπνήσαμε την Αμερικάνικη νεολαία. Γι' αυτό ήμασταν εμείς οι διοργανωτές, οι πρώτοι διοργανωτές της Αμερικάνικης νεολαίας σε ένα πανεθνικό, σε μια πανεθνική οργάνωση, όπως ήταν η Εθνική Οργάνωση Φοιτητών. Επέμενε πολύ ο πατέρας μου να γίνω Αμερικανός. Εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό, όπως δεν δέχτηκα να γίνω και Σοβιετικός. Ήμουνα πάντα ανεξάρτητος. Δεν ήθελα άλλη υπηκότητα πέραν της ελληνικής. Εγώ μέσα από αυτόν τον αγώνα κατά της εγκατάλειψης της ελληνικής υπηκότητας, νομίζω ότι διατήρησα, δεν έγινα εθνικιστής, δεν έγινα ένας άκρος δεξιός, αντιθέτως. Το άλλο άκρο, ναι, αλλά όχι, και έτσι μας οδήγησε να συνδεθώ με τον πυρήνα των αυτεργατών στη Νέα Υόρκη και να πάρουμε το αντιτορπιλικό για να το φέρουμε στην ελεύθερη Ελλάδα, στην περιοχή της Πρέβεζας είχαμε σκοπό. Αλλά δυστυχώς δεν έπεσε η Μουργκάνα, γινόνταν οι μάχες της Μουργκάνας εκείνη την εποχή, και το εγκαταλείψαμε το αντιτορπιλικό στη Γαλλία. Μάλιστα ο πατέρας μου, ενώ πραγματικός σοσιαλιστής, έτσι είχε δυσαρεστηθεί μαζί μου ότι έφευγα από την Αμερική, διότι εγώ το ανακοίνωσα βέβαια, φεύγω. Κάναμε αυτήν την δουλειά την παράνομη και ετοιμάσαμε το αντιτορπιλικό μέσα από το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το γνώριζα μονάχα οι γονείς μου. Βέβαια ήταν
και το κορίτσι μου ενήμερο ότι έφευγα μια Σικελή, την καταγωγή Ελληνίδα της Σικελίας, ότι έφευγα για να πάω αντάρτης. Αλλά είχαμε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και έτσι. Αυτά βέβαια ακούγονται πρωτάκουστα, αλλά πήραμε τον τορφιλικό και αμέσως μας βγήκαμε από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, αρχίσαμε τα τραγούδια του Ελλάς. 22 Έλληνες ήμασταν. Μέσα στο καράβι ο πρώτος καπιτάνιος ήταν άνθρωπος του ιδιοκτήτη. Ήταν ένας απτυχίο καπιτάνιος. Υπήρχε και ένας αντιπρόσωπος της εταιρείας προς την οποία είχε πουληθεί το αντιτορπιλικό, ένας νεολαίος Εβραίος που μας συνόδευε, αλλά δεν είχαν δύναμη πάνω στο καράβι. Εμείς ήμασταν 22 και αυτοί ήταν 2. Και έτσι είχαν τρομοκρατηθεί, διότι βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα περιβάλλον που δεν περίμεναν να υπάρχει. Εμείς είχαμε επανδρώσει το αντιτορπιλικό και τραγουδάγαμε αντάρτικα τραγούδια. Λοιπόν, ο πλοίαρχος μαζί με τον Καναδό κλείστηκαν στην καμπίνα τους. Και πήγαινα εγώ, επειδή σαν πιο μικρός από όλη την παρέα με είχαν βάλει της μηχανής. Ο Μούτσος της μηχανής είναι ο υπηρέτης που εξυπηρετεί το πλήρωμα, βοηθάει στο μαγειρίο, κάνει δηλαδή δουλειές Μούτσου. Και εγώ πήγαινα, χτύπαγα την πόρτα, ανοίχτε παιδιά, έφερα καφέ και έφερα φαγητό. Και θυμάμαι στη μεγάλη φουρτούνα που ήταν στον Ατλαντικό. Πάντα είχα βοηθό βέβαια τον Αρχιλοστρόμο, τον Σπύρο, τον απ' την Ίδρα, που με βοήθαγε και με οδηγούσε. Επίσης υπήρχε άνθρωπος από την Οδυσσό, ένας Πόντιος, ο οποίος ήξερε καλά τη Διεθνή και τραγουδούσε πολύ τη Διεθνή. Αυτό τρόμαζε πιο πολύ τον Καναδό και τον Καπιτάνιο. Και έτσι όταν βρεθήκαμε στη Σέουτα της Ισπανίας για να πάρουμε πετρέλαιο για τον τροφιλικό, δηλαδή κινητήριο δύναμη, φρόντισε να έρθει σε επαφή με τους φραγκίστες. Εμείς του είπαμε κάτσε κάτω, μην θέλεις τώρα φασαρία εδώ μέσα, κλείσου εκεί στην καμπίνα, και τα ανέλαβε όλα ο αντιπρόσωπος, ο δικός μας, ο Λάμπρος, ο ασυρματιστής, που ήταν και αυτός που βοήθησε στην οργάνωση της απαγωγής του αντιτορπιλικού από τη Νέα Υόρκη. Παλιός μαρξιστής, είχε άλλες διασυνδέσεις εκεί και με το ΚΚΕ. Πάνω ο Λάμπρος ήταν αυτός που ο οργανωτής και εκείνος που μιλούσε κατευθείαν και με τον Καναδό και με τον Καπιτάνιο και με τον Ασύρματο συνδέεται με την Ξηρά. Το αντιτορπιλικό είχε πουληθεί στο Ισραήλ και πρόκειται να το παραλάβουν ναύτες από την Αυστραλία Εβραίοι, οι οποίοι μόλις φτάσαμε στο λιμάνι μπούκαραν να το πάρουν, αλλά εμείς ήμασταν, τους ρίξαμε κάτω από τη σκάλα και τους πετάξαμε έξω από το καράβι μακριά. Έρχεται ένας αντιπρόσωπος και μας λέει «Γιατί αντιστέκεστε, δεν είναι δικό σας το καράβι?» Του λέμε «Δεν μας πληρώνει ο καπιτάνιος βάσει του συμβολέου τα μεροκάματα,
που κάναμε 18 μέρες. Δηλαδή είχαμε ταλαιπωρηθεί πολύ με τη φουρτούνα να φτάσουμε στη Μασσαλία 18 μέρες από την Αμερική με τον υδροφυλικό. Ήταν μια ολόκληρη περιπέτεια από τη Νέα Υόρκη. Τραβήξαμε κάτω στις Βερμούδες, για να γλιτώσουμε το βούλιαγμα. Δηλαδή κυριολεκτικά ήμασταν πια έρμεα του ωκεανού 18 μέρες. Και ο καπετάνιος ζήτησε μια επαφή με τον καπετάνιο, ο οποίος είχε επιδείχθει χρήματα για να πληρώσει, σε δολάρια βέβαια, και τους 22 ναύτες. Και τον έτσι, παρουσία μας ήρθαν σε επαφή οι δυο τους και τους υποχρέωσε. Τον υποχρέωσε τον καπετάνιο να μας πληρώσει και να μας εξοφλήσει σε δολάρια, και μετά εμείς αποχωρήσαμε από το πλοίο αφαιρώντας 14 αυτοκίνητα πράγμα, δηλαδή από κονσέρβες τρόφιμα για το βουνό μέχρι πιστόλια πυροβολικού φωτοβολίου, δηλαδή 14 αυτοκίνητα. Ήταν κάτι τη μοναδική έξοδος δηλαδή, και όλα αυτά τα πήγαμε στην οργάνωση της, των αυτεργατών στη Μασσαλία, στην Κουτελερή, η Κουτελερή το λέγανε εκεί οι ντόπιοι, και μείναμε εκεί κάνα μήνα, ενάμιση, και από εκεί φύγαμε από τη Μασσαλία ύστερα Παρίσι, και από το Παρίσι γυρίζαμε και εκεί καμιά εβδομάδα, όσο το τσεχοσλοβάκικο αεροπλάνο μας πήρε και μας μετέφερε στην Πράγα, και από εκεί κατεβήκαμε στο βουνό σιγά σιγά. Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, από την Ουγγαρία στην Ιουγκοσλαβία. Ο Τίτο ήδη είχε εκδηλωθεί αντισοβιετικός. Είχανε κάποια συμφωνία με την κυβέρνηση. Αλλά εμείς δεν διστάσαμε να προχωρήσουμε μέσα σε φορτηγό, φορτωμένοι, και να μπούμε στην Πρέσπα, στο λαιμό της Πρέσπας, που ήταν κοντά το αρχηγείο του Δέλτα Σίγμα, του Δημοκρατικού Στρατού. Δηλαδή. Όλο αυτό ήταν μια περιπέτεια που, όσο να είναι, μας προσάρμοσε κάπως στις συνθήκες του βουνού. Γινόντανε και οι μάχες της Μοργάνας, η οποία περιμέναμε να πέσει για να εξοπλιστούμε καλύτερα κλπ. Τα πράγματα άλλαξαν, διότι είχε καλέσει μια σύσκεψη ο Στάλιν τότε στη Μόσχα, που πήραν μέρος ο Τζίλας και τιτοϊκή αντιπροσωπεία, οι Αλβανοί, οι δικοί μας κλπ. Και είπε, πού πάτε, έλεγε ο Στάλιν, «Σβερνούτ», μαζεύτε τα. Με αυτή τη λέξη, «Σβερνούτ», η οποία και μας μετεδόθη ανοιχτά από τον Ζαχαριάδη πια στο στρατό εκεί που πολεμά, και γι' αυτό τα μαζέψαμε, δηλαδή κυριολεκτικά. Δεν παρεδόθη, δεν ιτήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας από τα Αμερικάνικα στρατεύματα. Απλώς δεν ήθελε για μένα να υπάρξει μία πρόκληση κατά των πρώην συμμάχων της Σοβιετικής Ένωσης με αυτόν τον πόλεμο που είχαμε εμείς ξεκινήσει. Αλλά εμείς δεν τον ξεκινήσαμε χωρίς να το επιδιώκουν ήδη οι Αγγλοαμερικάνοι, γιατί εγώ συνήντησα ανθρώπους στο βουνό, αντάρτες που είχαν να πάνε στο σπίτι τους από το 1943,
από το 43 δεν είχαν να δουν το σπίτι τους, τα παιδιά. Δεν γύριζαν, δεν τολμούσαν, διότι ήδη οι Εγγλέζοι και η δεξιά αποκεφάλιζε καθέναν που τολμούσε να αντισταθεί και να μιλήσει για δημοκρατία στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ένας δίκαιος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού για την εκδημοκρατικοποίηση της Ελλάδας. Γι' αυτό και έγιναν τα γεγονότα του Δεκεμβριανού πολέμου το 44 στην Αθήνα, γι' αυτό και έτσι πάνω πλοία Άγγλοι, Αμερικανοί κοίταξαν πώς να μας πελεκίσουν. Θυμάμαι πολλές φορές που παρακολουθούσαμε τις κινήσεις του Van Fleet απέναντι. Ήμασταν στο Μπουχέτσι, σε ένα βουνό εκεί της Πίνδου, και απέναντι ήταν ο Παπάγος με τον Van Fleet, και ενώ μας σφυροκοπούσαν, αυτοί βλέπαν τις θέσεις μας, αλλά εμείς πλέον παίρναμε αμυντική στάση και σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή, είχαμε και αρκετούς εχμαλώτους μαζί. Είχαμε σκάψει τα μπριά και ρίχναν οι Αμερικάνοι, και με το πυροβολικό από τη Φλόρινα και με τα αεροπλάνα. Αλλά μόνο όταν απεφάσαν πλέον να οπισθοχωρήσουμε, τα μαζέψαμε και περάσαμε στην Αλβανία. Δηλαδή δεν ιτηθήκαμε στρατιωτικά. Το λέω πολύ υπεύθυνα, εγώ σαν ο πιο άπειρος αντάρτης. Γιατί εγώ ήμουν από το 48 και άλλοι ήταν από το 46. Εγώ πηγαίνοντας στη Ρωσία, και όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο στρατός, έτσι αφοσιώθηκε στην παραγωγή. Το σύνθημα ήταν τότε να είμαστε σταχανοφικοί, δηλαδή άριστοι εργάτες. Γι' αυτό και βγήκα σταχανοφικός εγώ από το εργοστάσιο της υφανουργίας, που μπήκα όλοι οι αντάρτες. Διαμελιστήκαμε σε 14 πολιτιούλες, όπως λεγότανε, σοσιαλιστικές πολιτιούλες, έτσι ονομάζοντο αριθμητικά 1, 2, 3 μέχρι την 14η. Εγώ ήμουν στην 13η πολιτεία, η οποία κάλυπτε τις εργασίες του Tash Textil Mas, δηλαδή του Ταυσκεντινού εργοστασίου υφανουργίας. Και έτσι έκανα διάφορες δουλειές, από το χιτήριο μέχρι και το εφαρμοστής. Το 56 μόνο που ήρθε πλέον, υπήρξε επαφή με το εξωτερικό και μου στείλε ο πατέρας μου το πτυχίο από την Αμερική, το παρουσίασα στις ρωσικές αρχές και μου επιτράπη να δώσω εξετάσεις μαζί με τη φουρνιά των φοιτητών που είχαν κάποια εκπαίδευση που επιτρέπεται, δηλαδή, στους Έλληνες παρτιζάνους να πάρουν μέρος σαν φοιτητές στα πανεπιστήμια της Σοβιετικής Ένωσης. Η σπηλιά. Ο Μπαρμπαφίλιππας έβλεπε
κάθε χρόνο όταν έπεφτε χιόνι να λιώνει πρώτα σε ένα ορισμένο σημείο και άνοιγε μία τρύπα το λιώσιμο του χιονιού. Σου λέει από κάτω εδώ περνάει νερό. Άκουγε και ένα θόρυβο που έβγαζε η σπηλιά, ένα σειρμό και σου λέει εδώ έχει το 23 το παρατήρησε. Το 59 μόνο κατάφερε να πάρει τους χωριανούς πάνω και να τον βοηθήσουν να ανοίξει μία τρύπα. Από την τρύπα αυτή κατέβηκαν κάτω 7 μέτρα και είδαν ότι πρόκειται για σπήλαιο. Έτσι βρέθηκε η σπηλιά. Πρώτος βέβαια μπήκε κάποιος Γιανακόπουλος Βασίλης, δεύτερος Σαργιανίδης ο Χρήστος, ο οποίος αργότερα βρήκε το κρανίο του αρχανθρώπου και τα οστά του σκελετού. Εγώ είχα υλικό άφθονο που δεν το είχε ποτέ την τύχη κανένας ανθρωπολόγος, χιλιάδες ανταρτόπουλα και ανταρτόπουλες να μετρήσω και να ανθρωπομετρήσω δηλαδή και να καταλήξω στα συμπεράσματα που κατέληξα με το έργο μου «Η προέλευση των Ελλήνων». Αυτό ήταν που προσήλκησε το ενδιαφέρον και της πρεσβείας και του Καραμαλή, δηλαδή το Πανεπιστήμιο των Αθηνών έστειλε τον καθηγητή Μαλτέζο της Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής εκ μέρους της κυβερνήσεως Καραμαλή να με καλέσει και να έρθω πίσω εις την Ελλάδα. Ήρθε ο συγχωρεμένος ο Μαλτέζος τότε στην Ακαδημία που εργαζόμουν και με βρήκε και λέει έχω προσωπική πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό Καραμαλή να επανέλθεις και να αναλάβεις την έδρα της ανθρωπολογίας. Πραγματικά σε μια έτσι πρόχειρη σύντομη συνοπτική γιορτούλα που έγινε εκεί στην Ακαδημία και μου επεδόθη το βραβείο Κούμαρη με την πρόσκληση να επανέλθω, πήγα στην πρεσβεία να κάνω αίτηση σαν πολιτικός πρόσφυγας. Πηγαίνω στην πρεσβεία, λέω θέλω να κάνω αίτηση να πάω στην Ελλάδα. Κάποιος πρόξενος ονόματι Παπαδόπουλος, τυχαίος. Ειδοποιεί τον πρέσβη, ο πρέσβης αμέσως με καλεί μέσα στο γραφείο του και λέει τι ήρθατε κύριε Πουλιανέ να κάνετε τι. Λέω να κάνω αίτηση για να επαναπατριστώ. Εσείς, η Ελλάδα είναι ανοιχτή, περάστε χωρίς αίτηση, φύγετε τώρα αμέσως. Το 62 με είχε καλέσει ο Καραμαλής από τη Μόσχα και εγώ πήγα στη Βουλγαρία γιατί με είχε καλέσει η Βουλγάρικη Ακαδημία να αποφανθώ ποιοι είναι οι Βούλγαροι. Λέω δεν θα έχω καμιά άλλη τέτοια ευκαιρία παρά μόνο μέσω της Ακαδημίας της Μόσχας, της Σοβιετικής Ακαδημίας, να μελετήσω τους Βουλγάρους. Εάν βέβαια να κάνω το χατήρι του Καραμαλή και να πάω τότε. Να κατέβω δηλαδή το 62 στην Ελλάδα και να αναλάβω την έδρα της ανθρωπολογίας και δεν θα είχα αυτά όλα τα όσα τράβηξα ως τώρα. Ενώ εγώ προτίμησα να πάω στη Βουλγαρία να αποφανθώ ποιοι είναι οι Βούλγαροι. Το 63, Γενάρη το 63 ήμουν στη Βουλγαρία εγώ και έκανα μετρήσεις. Έκανα δηλαδή τις μεγαλύτερες μετρήσεις σε αριθμό. Μεγαλύτερο στην όλη τη Βουλγαρία, μα όλη τη Βουλγαρία την χτένισα. Το υλικό που έχω εγώ της Βουλγαρίας δεν το έχει κανείς άλλος. Και ήρθα εδώ το 65, 7 του Γενάρη. Βέβαια τότε πλέον δεν ήταν ο Καραμαλής. Αλλά μπήκα σε σπηλιά και από τη σπηλιά και πέρα άρχισα
να επισκέπτομαι τα μέρη αυτά και διεπίστωσα ότι ήταν ήδη χώρος ανθρωπογένεσης, ανθρωποποίησης. Και εδώ ήταν ολόκληρος σκελετός, κάθετα στο μέσο, μέσο μειόκαινο, τουλάχιστον στο μέσο μειόκαινο. Πάνω η φυτεία, η βλάστηση είναι πια πλειστόκαινο, δεν είναι μειόκαινο. Ό,τι βλέπεις πολύ καφέ είναι μέσο και κατώτερο μειόκαινο. Βέβαια αυτά τα εξήγησα στον Καραμαλή μόνο το 81 όταν ήρθε στη σπηλιά και με χτύπαγε στο νόμο. «Ρε πουλιά, ναι, θέλω χρόνια να έρθω να σε δω και δεν μπόρεσα», μου έλεγε ο ιερός Κωνσταντίνος. Η Δάφνη, η ψυχή μου, διότι αυτή στάθηκε δίπλα μου, 25-27 χρονών παιδί, είχα και εγώ ερωτευθεί και πήρα ένα ντόπιο, ένα λουλούδι της Πίνδου και έκανα ένα γιο, ετοίμαζα και άλλο, αλλά με τον ίδιο αέρα τον δικό μου μίλησε ευθαστός κατά της Χούντας η σύζυγος, έφαγε ξύλο μέσα στην ασφάλεια στο γραφείο του Λάμπρου. Φτάνει μόνο να σας αναφέρω τη σκηνή. Εγώ είμαι μέσα στην κλούα της μεταφοράς από την γενική ασφάλεια στην οδό του Σίτσα στο μεταγωγικό του Πειραιός και κατάφερε να μάθει ότι έφευγα από την Αθήνα, πήγαινε εξορία και έμπαινε στη γενική ασφάλεια και εγώ την είδα μέσα από τα κάγκελα της άμαξας που ήμασταν δεμένοι και της φώναξα. Λέω εδώ είμαι Δαφνιέλα, και ήρθε και γαντζώθηκε απάνω στα κάγκελα της μεταφοράς του φορτηγού που μας μετέφεραν, της κλούβας που μας μετέφεραν, και το είχε ξεκινήσει και δεν είχε δει ο οδηγός της κλούβας ότι είχε γαντζωθεί πάνω και την έσαιρνε στην οδό το Σίτσα και εκείνη ήταν κρεμασμένη. Αυτά δεν τα εξηγνίασα ποτέ, διότι εγώ και επί Χούντας συνελήφθην και Στάλιν εξορία και τι να κάνω. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό της Δάφνης δεν μπορεί ποτέ να ξεχαστεί, ξέρεις. Τα πόδια να σέρνεται πάνω στην άσφαλτο του. Το Σίτσα. Τι ήταν αυτό που πίκρανε περισσότερο τον Άρη στη ζωή του? Το ξύλο που έφαγε η Δάφνη μου και απέβαλε. Δεν συγχωρείτε αυτό. Η πατρίδα μας όλο και θα μεγαλουργεί, όλο και θα προοδεύει, όλο και θα ευτυχεί περισσότερον. Διερχόμεθα μίαν περίοδον διεθνούς διέλης. Είμεθα σκάφος ισχυρών. Δεν μας φοβίζουν οι θύελλες. Αδελφομένοι, θα συνεχίσουμε με θάρρος των δρόμων της προκοπής και της πρόοδου που εχαράξαμε εμείς.
αν είχα μια μεραρχία. Αυτό που με ρώταγε ο Λάμπρου στην ασφάλεια επιχούντας. Και μου έλεγε, μα είναι δηλαδή, αυτό είναι για χωριστό επεισόδιο. Περνούσα ανάκριση, μάλιο, διάφορος εκεί και τον Λάμπρου. Και πες μου, πώς εσύ κατάφερες και ψήφισαν υπέρ της προέλευσης των Ελλήνων όλοι οι σλαβόφιλοι. Βγήκε 100% τότε το, ακόμα και ο Λυσένκο, ο επιστάλλην τρανός. Γενετιστής. Πώς λέω τα κατάφερα, πήρα μια μεραρχία αλεξιπτοδιστών, πέσαμε στο Κρεμλίνο, έπιασα όλους, λέω, εκεί πέρα εχμαλώτους και το πιστόλι στο χέρι και υπεχρέωσα το Σοβιετικό Επιστημονικό Συμβούλιο να ψηφίσει υπέρ του Πουλιανού. Ήθελα να το πω. Πάρ' τον κάτω, πάρ' τον κάτω. Τρελάθηκε αυτός με την απάντησή μου. Γιατί δεν θα αυθόρμητη άμα αυτό που ήθελα να του πω, του είπα. Και με βούτησαν και με στείλαν στο υπόγειο. Α, ο Σακελαρίου ήταν, γράψε και το όνομά του, ρε παιδί μου, να είναι γνωστός στην Ελλάδα. Πάρ' τον κάτω, πάρ' τον κάτω. Έτσι με τέτοιες φωνές με κλείσανε εμένα από τον Μάη μέχρι τον τέλος Ιουλίου και ύστερα πήγα εξορία στη Γιάρο. Βρισκόμαστε στην πρώτη τρύπα που έγινε για είσοδο του Σπηλαίου και από εδώ περνάς ένα πάρα πολύ δύσκολο πέρασμα. Σερνόμενος, πρέπει να σέρνεσαι για να περάσεις και να φτάσεις τις Ηράκλειες στήλες που είναι κοντά στο στον τόπο, στο πηγάδι της ανασκαφής. Είναι περίπου 400 μέτρα, αλλά έχει κλειστεί, είναι, βλέπεις, και λουκέτο και σιδερένια μπάρα. Και από εδώ κουβαλάγαμε τα λαστιχένια ζυμπίλια των πρώτων ανασκαφών. Είναι πολύ δύσκολο πέρασμα, σου λέω. Ήταν μεγάλη ταλαιπωρία για 10 χρόνια. Και άρχισα την έρευνα. Υπάρχουν σοβαρά δείγματα που μπορούν να γίνουν ανασκαφές και να αποκαλυφθούν τα οστά των άλλων αρχανθρώπων εδώ μέσα. Τι να πρωτοθυμηθείς, στρώμα του μέσου και κατώτερου μειοκένου. Γεωλογικά αυτό σημαίνει 23 με 5 εκατομμύρια χρόνια.
εδώ συγκεκριμένα όμως ο βράχος είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια. Εδώ βρήκαμε την πρώτη κνήμη στο σημείο που είναι το κίτρινο. Πριν 2 χρόνια ήρθαμε μέλη της Ρωσικής Ακαδημίας να τους δείξω το χώρο που βρέθηκαν τα πρώτα οστά ανθρώπου. Και μετά έγραψαν στον Δήμαρχο και τον παρακάλεσαν να καθαρίσει τον τόπο, να είναι επισκέψιμο και να βάλει και εισιτήριο εν ανάγκη. Ήταν η κουβέντα μας για να φανεί πόσο παλιός είναι ο άνθρωπος επί της γης. Αλλά εκείνος όχι μόνο το αγνόησε το μέρος, αλλά το έκανε και με μπάζα. Κουβάλισε μπάζα και έφραξε για το δρόμο να μην ερχόμαστε εμείς εδώ. Γιατί να το κλείσει, είδες, είναι φραγμένο σκόπιμα. Διακεκομένος στη μέση, με ακαθαρσίες, με σκουπίδια, για να μην είναι προσπελάσιμο. Τέλος πάντων. Πάμε να δείτε το υπόλοιπο μέρος ύστερα από αυτήν την ανασκαφή. Άρχισα να ψάχνω όλο το μέρος και όλο πίσω από το βουνό. Εδώ ήταν ασβεστόλακος. Αυτό που βλέπεις ήταν ασβεστόλακος. Από εδώ έπαιρνα ασβέστη εγώ για τα κτίρια της του σφυλαίου, το μουσείο και το σφύλαιο, εκείνα τα κτίρια. Από εδώ με αυτόν τον ασβέστη έκαμα τα κτίρια. Και εκεί μου κόλλησε. Λέω, μα τι διάβολο βγάζουμε εδώ, τι παίρνουμε. Κατάλαβες, κανείς δεν έδωσε σημασία. Λοιπόν, εκεί ήταν ο πρώτος όρθιος άνθρωπος. Λέω να πάρω μια κανονική ανασκαφή. Σκέψου, εδώ είχα κόσκινα, είχα εργάτες, ήμασταν 40 εργάτες. Κουβάλισα φοιτηταριό πολύ από την Αθήνα, μέλη της ανθρωπολογικής. Καταλαβαίνεις, αυτό το ρέμα όλο. Νεροφαγιά, έτσι τις λένε εδώ, οι νεροφαγιές. Να, ωραίο εργαλείο. Να δεις συσσόρευση οστών. Εδώ ήταν ολόκληρος ελέφας. Είναι, οι θέσεις αυτές είναι ακόμα γόνιμες, δηλαδή δίνουν πολύ πράγμα. Yeah.
διάδοχος. Υπάρχουν τριγενές εμπρός. Τους εκπαιδεύετε καλά? Εκείνοι πόσο θέλουν να εκπαιδευτούν, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι πόσο έχει μπει στο αίμα τους η έρευνα. Αν κρίνω από τα εγγονάκια μου, μάλλον είναι θερμή, ακόλουθη. Γλυκό μπεράκι. Αν με ξαναρωτήσεις ποιον αγαπάς πιο πολύ, θα πω όλους. Τούτο είναι το αράκι μου. Δημητράκη. Ποιον από τους δυο αρέσει περισσότερο να είναι στη σπηλιά? Εμένα. Τα εγγονάκια έρχονται κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα εδώ και περνάμε μαζί μου. Σας λείπουν τα εγγόνια? Πάρα πολύ. Γι' αυτό και αυτά από 5 χρονών έχουν μάθει να συλλέγουν εργαλεία λίθινα και οστέινα στο βουνό και στις ανασκαφές. Και έχουν κάνει πραγματικά επιτεύγματα, κάτι που ακόμα οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι μας δεν είναι σε θέση να διακρίνουν, ενώ τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου των 5 και 6 ετών ήδη συλλέγουν και έχω ένα σωρό απ' έξω και εδώ και στο μουσείο από τις συλλογές των 5χρονων, 6χρονων εγγονιών. Τούτο το κτίριο το προορίζω για γεωχημικά εργαστήρια βασικά. Δηλαδή, στρωματογραφία, αναλύσεις χημικές των στρωμάτων, των ευρημάτων, πάνω ό,τι αφορά την ανασκαφή που είναι βασικά γεωχημική. Γεωχημική και εργαστήρια θέσεις σας θα υπάρχουν. Το άλλο, το κάτω εργαστήριο είναι... Το κάτω κτίριο είναι διοικητικό και διαλέξεων. Είναι η αίθουσα διαλέξεων. Το τρίτο, το τελευταίο είναι φιλοσοφίας με computers μαζί. Stochastic process, δηλαδή στοχαστικών διαδικασιών. Θα έχεις ακούσει τον όρο stochastic processes. Είναι... Κομπιούτερς και φιλοσοφία μαζί. Ένα κτίριο αξίζει να έχει μερικούς τέτοιους φιλοσόφους, μελλοντικούς στοχαστές η Ελλάδα και να προγραμματίζουν όχι μόνο το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά και πολλά άλλα θέματα δημιουργίας γενικά. Και το κάτω είναι διαλέξεων και
γραμματεία του χώρου. Αφού του ξανάρθα το 97, έβαλα, άρχισα να δουλεύω τα κεραμίδια, γιατί χαλάει το τσιμέντο, ξέρεις, όταν είναι σε ανοιχτό χώρο και καταραίει το... Και δεν ήθελα να χαλάσω, γι' αυτό άρχισα να σκεπάζω τις στέγες των κτηρίων. Και είναι σε αυτό, εδώ πια και να αργήσω να πάρω λεπτά ή να βρει ο γιος κάποια κληρονομιά για να τα ολοκληρώσει, είναι προγραμματισμένα τι θα γίνει το καθένα και, τι θα, και πόσο θα κοστίσει. Βέβαια, το ονειρεύομαι σε έναν γενικό ανθρωπολογικό κέντρο ερευνών παγκοσμίου επίπεδου, γιατί έχουν δηλώσει για συμμετοχή πολύ μεγάλοι καθηγητές. Η πυρηνική φυσική από την Ιαπωνία και την Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα, που είναι κάτι συγκινητικό, δηλαδή όταν ξέρεις ότι ένας ΙΚΕΙΑ θα έρθει εδώ να διδάξει, κάνεις ό,τι μπορείς για να το ολοκληρώσεις πρωτού φύγεις. Κατάλαβες. Σαν αστείο βέβαια ότι ξόδεψα την πατρική περιουσία για να χτίσω αυτά τα κτίρια, μουσείο, τρία κτίρια, τη σπηλιά. Τι να πεις, η Ελλάδα. Το έχεις τραβήξει για το μέρος, ναι. Χωρίς να θυσιάσω τίποτα υπέρ της οικογένειας, διότι δουλεύαμε και οι δύο, και εκείνη καλή γιατρός, καλή γυναικολόγος, είχε ουρά έξω από το γιατρείο της, που ήταν για το 65-60 και αργότερα ήταν μια έτσι σκληρή δουλειά στην Ελλάδα. Του θα τα έχει φτιάξει ο Νίκος, ο γιος, για να ομορφύνει λίγο την σπηλιά. 18 Αυγούστου του 83 μας επετέθη ολόκληρη ομάδα τραμπούκων από το χωριό. Και δεν ήταν ποτέ του, δεν ξέρω αν θα πει αριστερός και δεξιός. 97% βγάζαν βασιλιά. Και έγινε αυτή την άλλη μέρα και χουντική και προοδευτική και ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων. Πώς είναι η ζωή με τον Άρη Κουλιανό? Δύσκολη, γιατί έχω κι εγώ τις ιδιοτροπίες μου. Κι εγώ άνθρωπος, κι εγώ από αίμα και κόκαλα. Το παν είναι μια ιδεολογία. Τι πιστεύεις και τι, να νιώθεις ελεύθερος και ότι κάνεις το καθήκον σου. Είχα μάνα τέτοια, σκληρή και πειθαρχημένη, και οι παππούδες και οι αιάδες ήταν ναυτικοί του Αιγαίου που παλεύαν με το καϊκάκι και πάντα σωστή συμβουλή δίνανε. Η Ελλάδα πληγώνει τον Άρη Κουλιανό? Όχι. Θα έρθει η ώρα που θα ξεχαστούν όλα αυτά. Εγώ δεν αισθάνομαι πληγωμένος. Είναι πάλι του ίδιου του λαού μας. Δεν. Το ίδιο θα μείνω, το ίδιο ντουβάρι.
Παρακαλούμε. Όταν ο Άρης Πουλιανός κλείσει τα μάτια του, πού θέλει να μείνει? Εδώ. Στα Πετράλωνα. Διότι από εδώ αγναντεύω και την Ικαρία μου, όλο το Αιγαίο.